Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ακόμα μια φορά για τα βασικά του Particle Flow. Το για ακόμα μια φορά το λέω γιατί συνέβησαν μαγικά πράγματα κατά τα προηγούμενα recordings, οπότε είναι η τρίτη φορά που το κάνω. Δεν πειράζει, όποιος δεν έχει μυαλό, έχει ποδάρια. Για να το με γράφει. Γράφει. PF source λοιπόν. Και ας κάνουμε μία τσαγέρα και δύο τσαγέρες. Να έχουμε και ένα wind έτοιμο. Και να έχουμε και ένα deflector. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία γιατί. Ανοίγουμε λοιπόν το Particle Flow. Εδώ το viewport ας το κάνουμε 100%, γιατί θα παίξουμε με λίγα particles, οπότε καλό είναι να φαίνονται όλα πάνω στο viewport. Μιλάω σιγά γιατί είναι λίγο αργότσικα. Λοιπόν, πρώτο event, το render, το οποίο μας στέλνει σε ένα άλλο event, το οποίο είναι και το βασικό event. Birth, από το 0 μέχρι το 30 θέλουμε να γεννηθούν 2000 particles. Ελπίζω να ακούγομαι. Αν δεν ακούγομαι, βάλτε τη μουσική λίγο πιο δυνατά. Τη μουσική, τον ήχο. Ωραία. Αν πω emitter stop στο 0, σημαίνει ότι τα particles, όλα και τα 2000, θα βγουν στο καρέ 0 και θα φύγουν όλα κάτω. Με την ίδια ταχύτητα, διότι το speed είναι 300 για όλα τα particles. Αν βάλω variation 150, σημαίνει ότι όλα τα particles θα έχουν διαφορετικότητα στην ταχύτητά τους. Display σαν geometry. Για να βλέπουμε τη γεωμετρία που έχουν τα particles, τα οποία τώρα είναι shape. Να τα μικραίνουμε για να τα βλέπουμε. A rotation. Το rotation βλέπουμε ότι είναι σε random 3D. Ένας χαμούλης δηλαδή με λίγα λόγια εδώ. Πάμε να τα κάνουμε world space, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε το rotation του particles στον κόσμο εμείς με το χέρι και στους τρεις διαφορετικούς άξονες. Ας τα αφήσουμε αυτά για την ώρα και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να στείλουμε αυτά τα particles σε ένα άλλο event. Πριν από αυτό όμως, ας πούμε ότι τα particles δεν θέλουμε να είναι εδώ στο icon, αλλά θέλουμε να είναι τοποθετημένα σε μια τσαγέρα. Παραδείγματος χάρη σε αυτή την τσαγέρα. Άρα λοιπόν, αντί για position icon, ψάχνουμε εδώ πέρα και βρίσκουμε έναν operator, το position object. Όλα αυτά τα εικονίδια που έχουν μπλε χρώμα είναι operators, είναι ιδιότητες δηλαδή. Position object, αυτό. Και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα ότι όλα τα particles εδώ πέρα πήγαν και κάθισαν στα γέρα πάνω και φεύγουν βέβαια. Για να δούμε πώς θα μπορούσαμε λοιπόν αυτά τα particles να τα πάμε, να τα πούμε, να πάνε να καθίσουν σε αυτή τη γέρα εδώ πέρα. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε ένα event. Αυτά λέγονται event operators. Είναι δηλαδή operators οι οποίοι μας στέλνουν σε ένα άλλο event. Και θέλουμε το event find target. Δεξί κλικ, δεξί κλικ, align to right. Πάμε λοιπόν στο find target να το πούμε ποιο αντικείμενο θέλουμε να βρει. Είναι mesh object και θέλουμε να βρει αυτή την τσαγέρα. Δείτε τι θα γίνει. Φεύγουν από εδώ, έχουν ένα σπίτι εδώ πέρα που τα έχουμε δώσει και πάνε και βρίσκουν την άλλη τζαγέρα. Φεύγουν, φεύγουν, βρίσκουν την τζαγέρα, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Συνεχίζουν και φεύγουν. Το θέμα είναι γιατί δεν τους έχουμε πει τι να κάνουν όταν βρούνε το target. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι τα particles όντως μπαίνουν σε ένα άλλο event.
Display λοιπόν. Geometry. Και πάμε να αλλάξουμε το χρώμα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Για να δούμε ότι όντως τα particles μπαίνουν εδώ πέρα στο event. Θα δούμε λοιπόν ότι τα particles με το που θα κουπίσουν τη γέρα θα γίνουν κόκκινα. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα particles έχουν βρει το στόχο τους. Ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι όταν τα particles αυτά βρούνε αυτήν εδώ την τζαγέρα, τότε απλά να σταματήσουν. Stop λοιπόν. Όσα particles που βρίσκουν τζαγέρα σταματάνε. Για να δούμε πως αυτά τα particles τα οποία έχουν τοποθετηθεί πάνω στην τζαγέρα θα μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο event. Πολύ απλά, ας βάλουμε εδώ μερικά καρέ, ας πούμε 200 για να έχουμε. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλω τα particles τα οποία θα έρχονται σε επαφή με αυτό το collider να φεύγουν και να πηγαίνουν σε ένα άλλο event. Ας το μεγαλώσουμε λίγο το collider. Ας το μεγαλώσουμε από εδώ καλύτερα, δεν παίζει ρόλο. Το bounce το κάνω 0, γιατί δεν θέλω τα particles τα οποία θα κουμπίσουν πάνω σε αυτό το collider να αρχίσουν να χοροπηδάνε. Και το inherent velocity επίσης το κάνω 0, γιατί δεν θέλω τα particles τα οποία θα κουμπίσουν πάνω σε αυτό το collider να κληρονομήσουν την ταχύτητα αυτού του collider εδώ. Έτσι λοιπόν, βάζουμε ένα κλειδάκι εδώ και ένα κλειδάκι εδώ και αυτό το collider τον κάνουμε animate προς τα κάτω. Άψογα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε αυτά τα particles τα οποία τα χτυπάει αυτός ο collider να πάνε κάπου αλλού. Για να το πούμε αυτό πρέπει εδώ να βάλουμε ένα collision event operator, ο οποίος τι μας λέει, ότι όποια particles έρθουν σε επαφή με αυτόν εδώ τον collider, τότε να πάει σε ένα άλλο event, σε ένα force. Ξανά. Αυτό εδώ το force. Ωραία. Και ωραία. Και αν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, παίρνουμε τον αέρα και τον κάνουμε λίγο πιο μικρό με λίγο turbulence frequency. Το frequency είναι η συχνότητα που θα έχει το turbulence και το scale είναι ο πολλαπλασιαστής αυτής της συχνότητας. Και ας υποθέσουμε ότι αυτά τα particles κάποια στιγμή, όταν πιάσουν την ηλικία των 30 καρέ, να εξαφανιστούν. Θα έρθω λοιπόν και θα βάλω ένα age test και θα πω τα particles που θα πιάσουν ηλικία των 30 καρέ ακριβώς σε αυτό το event, άρα event age λοιπόν, τότε να γίνουν delete. Αλλιώς, αν το άφηνα particle age, θα βλέπαμε να συνέβαινε το εξής. Γιατί τα particles θα είχαν ήδη πεθάνει. Άρα λοιπόν, τα λέμε ότι τα particles σε αυτό το event, όταν θα πιάσουν την ηλικία των 30. Για να δούμε τι θα συμβεί. Ωραία. Οπ, φεύγουνε. Και όσα πιάσανε 30 καρέ γίνονται delete. Αυτή είναι η λογική για τα particle systems, το particle flow. Φυσικά
Για να δούμε τι κάνουν όλοι οι operators και όλοι τα events θα χρειαστούμε ώρες ολόκληρες, οπότε εφόσον είδατε τη λογική μπορείτε λίγο να πειραματιστείτε με διάφορους operators και με διάφορα event operators για να δείτε τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να δούμε και κάτι τελευταίο. Σβήνοντας όλα αυτά, να δούμε λίγο να και αυτό σβήστο και αυτό. Ας βάλουμε ένα μικρό speed. Και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε καπνό. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, επειδή το μυστικό για να πετύχουμε καπνό είναι το material, θα χρειαστούμε εδώ στα particles να τα πούμε να είναι 2D shape και θέλουμε να τα πούμε να είναι square και θέλουμε να είναι λίγο μεγάλα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια planes τα οποία δεν κοιτάνε στην κάμερα αλλά κοιτάμε προς τα πάνω και δεν θα μας βολεύει αυτό. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κάμερα. Ωραία. Και θα πούμε τα particles να κοιτάνε πάντα στην κάμερα. Αυτό το πετυχαίνουμε με το shape facing και εδώ λέμε ότι θέλουμε να κοιτάς πάντα την κάμερα και use parallel direction. Τώρα τα particles κοιτάνε την κάμερα. Θέλω να προσέξετε λίγο εδώ, σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ τη viewport, να δείτε ότι όσο εγώ γυρίζω την κάμερα βλέπετε ότι και τα particles μαζί κάνουν rotate για να κοιτάνε πάντα την κάμερα. Καλώς λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τον καπνό. Ανοίγουμε το material editor και εδώ θα βάλουμε ένα particle edge. Είναι ουσιαστικά ένα material το οποίο χωρίζει το material σε ανάλογο με την ηλικία των particles, δηλαδή όταν τα particles γεννηθούν θα θέλουμε να έχουν μπλε χρώμα. Όταν τα particles πιάσουν την ηλικία, όταν θα φτάσουν στο 30% της ηλικίας τους, ας γίνουν πράσινα. Και όταν τα particles πιάσουν το 75% της ηλικίας τους, να γίνουν κόκκινα. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Βάζω ένα Material Dynamic σε αυτό το event εδώ και παίρνω αυτό το particle και το τραβάω εδώ πάνω σαν έστας, το particle, το material, συγγνώμη. Ας κάνουμε ένα render λίγο να δούμε τι θα συμβεί. Να αλλάξουμε και το renderer φυσικά σε scanline, ωραία. Όπως θα παρατηρήσετε λοιπόν, τα particles είναι μπλε, δεν έχουν αλλάξει χρώμα ανάλογα με την ηλικία τους. Αυτό συμβαίνει για τον εξής απλούστατο λόγο. Γιατί τα particles εδώ δεν έχουν ηλικία.
Για να γίνει αυτό, σε αυτό το event, θα χρειαστεί να βάλουμε ένα delete operator. Από τη στιγμή που θα βάλουμε ένα delete operator, σημαίνει ότι πλέον τα particles έχουν ηλικία. Particle age λοιπόν, και λέμε ότι το lifespan, δηλαδή ο όρος ζωής, ο μέσος όρος ζωής των particles, να έχει, ξέρω εγώ, 40 καρέ. Όχι, όχι. 60 καρέ. 80 καρέ. Ωραία, μια χαρά. Για να δούμε λίγο, θα αλλάξει κάτι εδώ. Βλέπετε λοιπόν τώρα τα particles αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την ηλικία που έχουν. Ένα λοιπόν που ήθελα να δούμε ήταν αυτό. Και ένα δεύτερο είναι πως θα κάνουμε τον καπνό. Καινούργιο ματήρα λοιπόν. Βάζουμε ένα noise. Και λέμε ότι αυτό είναι το ματέρα του καπνού. Ας βγάλουμε και λίγο τα άσπρα, μην αφήσουμε τόσα πολλά. Το κάνουμε τον καπνό πιο γκρι. Ανοίγουμε τα particles ξανά. Έλα εδώ, ωραία. Και στο material dynamic περνάμε αυτό επάνω. Παρατηρήστε το εξής. Ας κάνουμε και ένα zoom να βλέπουμε τώρα καλύτερα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να τα βλέπουμε από μακριά. Εδώ τα θέλουμε. Shift F, όχι εδώ, εδώ. Και render. Όπως βλέπετε, αυτό δεν μοιάζει με καπνό. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, να ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ το ρημάδι. Βγάλε το παράλληλα έξω. Τώρα κοιτάνε σωστά. Έτσι, μπράβο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πετύχουμε ένα σωστό καπνό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αφαιρέσουμε αυτήν εδώ την τετραγωνίλα που φαίνεται, το κάθε τετραγωνάκι. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα opacity mask, το οποίο θα είναι κύκλικο για να μπορέσει να φάει την τετραγωνίλα γύρω γύρω. Ερχόμαστε λοιπόν στο opacity και ενεργοποιούμε το gradient. Το gradient πολύ απλά του λέμε radial. Τώρα προσέξτε λίγο να δείτε εδώ τι δεν θα γίνει. Βλέπετε λοιπόν τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται κάτι, γιατί, γιατί ουσιαστικά αυτό το material θέλω να το πω να μπει σε κάθε particle ξεχωριστά. Σε κάθε face δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάθε particle ένα face, ένα πολύγωνο. Θα έρθουμε και θα πούμε λοιπόν face map. Προσέξτε λίγο την αλλαγή εδώ πέρα, μόλις πω face map. Αυτό σημαίνει ότι τώρα το υλικό έχει μπει σε κάθε πολύγωνο του αντικειμένου μας. Render ξανά και βλέπουμε ότι δημιουργήσαμε τον καπνό. Για να το κάνουμε ακόμα λίγο πιο ενδιαφέρον τον καπνό, θα έρθουμε λίγο να επεξεργαστούμε εδώ πέρα το opacity. Κάπου εδώ, και ας το βάλουμε και ένα noise amount 0,5 είναι πολύ, 0,2 ωραία, και size ας το πούμε 15 5 3. Ωραία, και έτσι βγάζουμε και το καπνό μας. Για να το κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον, ερχόμαστε εδώ, μεγαλώνουμε τα particles, αν θέλουμε βάζουμε και πιο πολλά. Αργεί λίγο, εντάξει, το παρακάναμε νομίζω. Ας το αφήσουμε να ολοκληρώσει για να το δούμε.
Ας μην το αφήσουμε ολοκληρώς γιατί αργεί. Του πιάσαμε το νόημα, πιστεύω. Αυτά.